Παραμένεις μαζί μας, πάμε στην πρώτη ζωντανή σύνδεση. Εύη, πού θα πάμε? Θα πάμε στη Χερσόνησο. Ναι. Εκεί έχουν ήδη ξεκινήσει 33 είναι συνολικά οι εκδηλώσεις για τα Χριστούγεννα, αλλά ξεκίνησαν και φωτίζουν περιοχές, ναι. Μπαίνουν στο κλίμα το χριστουγεννιάτικο. Γενικά έχουμε ξεκινήσει συνδέσεις με περιοχές της Κρήτης, οι οποίες μεταμορφώνονται με αυτό το όμορφο πέπλο που συνηθίζω να λέω των Χριστουγέννων, μεταξύ αυτών των περιοχών και η Χερσόνησος, και να πω ότι ξεκινάμε συνδέσεις, έχουμε ξεκινήσει από τη Δευτέρα με περιοχές σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, να μεταφέρουμε αυτό το κλίμα των Χριστουγέννων. Λοιπόν, πάμε στην Χερσόνησο, εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Μιλάκη, είναι πρόεδρος Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου, και την κυρία Μαρία Τρευλάκη, είναι πρόεδρος Φιλονίδιου Πολιτιστικού και Εξοραϊστικού Συλλόγου του Λιμένος Χερσονήσου, του Λιμένα Χερσονήσου. Να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εμείς ευχαριστούμε την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε. Κυρία Τρευλάκη, να ξεκινήσω με σας. Πού βρίσκεστε? Για βάλτε μας το κλίμα της σύνδεσης. Είμαστε στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στο κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου, έξω από τον αύριο χώρο του Ιερού Ναού της Ευαγγελιστρίας, όπου έχουμε στολίσει αυτό το πολύ όμορφο δέντρο με τη στήριξη φέτο της Κοινοφελούς Επιχείρησης και του Προέδρου του κ. Γιάννη Μιλάκη. Το Σάββατο που μας πέρασε κάναμε μια υπέροχη γιορτή, όπου πολλοίς κόσμος, στηρουμένων βεβαίως των πρωτοκόλων των υγειονομικών, απόλαυσε αυτή τη βραδιά που τόσο είχε ανάγκη μετά από όλο αυτό το κλίμα της πανδημίας. Τα παιδιά μαζεύτηκαν, πέρασαν όμορφα και σας δίνουμε και εσάς μια όμορφη εικόνα, φωτεινή, πολύ φωτεινή, από την πλατεία της Ευαγγελιστρίας Χερσόνησο. Βλέπουμε και κάποια σχετικά πλάνα, βέβαια, με μικρά παιδιά. Ο γιος Βασίλης έφτασε εκεί, κάπως πρόωρα, βέβαια, στο σημείο για να φωτογραφηθεί. Ναι. Αλλά αξίζει ένα πολύ μεγάλο μπράβο, βέβαια, για αυτή την πρωτοβουλία σας. Κύριε Μιλάκη, να περάσω σε εσάς. Τι σηματοδοτεί αυτή η περίοδος των γιορτών, των Χριστουγέννων, για την ψυχολογία όλων μας? Να το γενικεύσω λίγο. Προσπαθήσαμε να τονώσουμε το ηθικό των συνδημοτών μας, όπως είπε και η κυρία Τρευλάκη. Μετά από 2 χρόνια που εδώ στο Δήμο Χερσονήσου είναι λίγο πιο δύσκολα από όλη την υπόλοιπη χώρα, λόγω και των πλημμύρων που περάσαμε και των χαλαζοπτώσεων, αλλά και των σεισμών που στο Δήμο μας είχαμε και από αυτό θέματα. Και σε συνδιοργάνωση με όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου μας, με 39 πολιτιστικούς συλλόγους, καταφέρνουμε και συνδιοργανώνουμε όλοι μαζί 33 χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις σε όλα τα χωριά του Δήμου μας. Και ο τίτλος είναι «Χριστούγεννα, μια αγκαλιά ο Δήμος Χερσονήσου», γιατί πραγματικά, όπως φαίνεται στην πορεία, έχουμε γίνει όλοι μια αγκαλιά για το καλό των συνδυνμωτών μας και κυρίως τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Πέρσι βέβαια είχαμε αυστηρότερα μέτρα κατά της πανδημίας, οπότε δεν προλάβαμε να χαρούμε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Θα λέγατε ότι ουσιαστικά ψάχνουμε αφορμές προκειμένου έτσι να ανεβούμε λίγο ψυχολογικά, να ξεφύγουμε λίγο από την πανδημία και να θυμίσουμε έτσι εποχές προ-κορονοϊού. Αυτό ακριβώς, όσο μπορούμε πάντα φυσικά, με προσοχή, όσο είναι το δυνατόν, μιας και μας το επιτρέπουν ακόμα οι συνθήκες, γιατί το καλώς ή κακώς το μέλλον είναι αβέβαιο από ό,τι φαίνεται και από τα νέα που είπατε και εσείς πριν. Μάλιστα, να σταθούμε βέβαια στο γεγονός ότι κάθε γωνιά, κάθε σημείο, ακόμα και απομακρυσμένες κατά κάποιο τρόπο περιοχές στο Δήμο Χερσονήσου, θα γιορτάσουν και θα ντυθούν στα χρώματα των Χριστουγέννων, κυρία Τρευλάκη. Ναι, βέβαια. Και σήμερα συμβαίνουν εκδηλώσεις σε άλλα χωριά, αλλά και σε καθημερινή βάση ο Δημότης της Χερσονήσου θα μπορεί να επιλέξει σε ποια από τις γιορτές που ακολουθούν θα μπορεί να συμμετέχει, που θα τον βολέψει καλύτερα, και έτσι θα έχει δημιουργηθεί ένας Δεκέμβρης, να πω, πολύ γιορτινός και πολύ χαρούμενος, αν βεβαίως το επιλέξουμε και βγούμε έξω λίγο από το σπίτι να ζήσουμε μια πιο εορταστική ατμόσφαιρα. Μάλιστα. Τι να ευχηθούμε, κύριε Μιλάκη, τι να ευχηθούμε? Καταρχήν, κύριε Παναγιωτόπουλε, μεν γίνονται εκδηλώσεις στο Δήμο Χερσονήσου και γίνεται ο Δήμος Χερσονήσου μια αγκαλιά. Μπορούν φυσικά να συμμετάσχουν και όσοι ενδιαφέρονται. Φυσικά είναι ελεύθερη είσοδος σε όλες μας τις εκδηλώσεις.
από όλο το νομό και από όλη την Κρήτη που μπορούν να επισκεφθούν τα χωριά του Δήμου μας για να απολαύσουν τα παιδιά τους τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις μας. Είναι όλες δωρεάν φυσικά προς όλο τον κόσμο και να ευχηθούμε υγεία πάνω απ' όλα και ευελπιστούμε γρήγορα να επανέλθουμε στην καθημερινότητά μας, γιατί είναι σαν να έχει σταματήσει ο χρόνος και ελπίζουμε κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε και να ξαναείμαστε στην κανονικότητα. Μάλιστα, κυρία Τρευλάκη, μας είπε και ο Νικόλας ο Φούρνας πριν από λίγο, ψάχνουμε αφορμές. Μας δίδετε πολλές αφορμές να περάσουμε όμορφα εκεί στη Χερσόνησο φέτος. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή και εμείς με τη σειρά μας να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, να τολμήσουν να βγουν έξω, να διασκεδάσει ο κόσμος, το έχει ανάγκη και η ψυχολογία μας πρέπει με κάποιο τρόπο να τονωθεί. Αυτές τις μέρες που έρχονται, τις άλλες μέρες, είναι ό,τι καλύτερο να συμβεί αυτό. Χρόνια πολλά σε όλους, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να είστε καλά, να είστε καλά. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα. Να σε ευχαριστήσω. Θα δούμε και στην πορεία της εκπομπής, βέβαια, μαζί στο τρίτο μέρος. Πανέμορφη Χερσόνησος. Είναι από τις πρώτες περιοχές η Χερσόνησος σε παγκρίτο επίπεδο που στολίστηκε. Και δεν είναι το μόνο σημείο. Πάρα πολλά σημεία, όπως ανέφερες και εσύ, Νίκο, γιατί 33 είναι οι συνολικές εκδηλώσεις που θα φιλοξενήσει ο Δήμος Χερσονήσου. Και νομίζω ότι οι μικροί και οι μεγάλοι περιμένουν πώς και πώς όλες τις φωταγωγήσεις, λοιπόν, και όλα τα δρόμενα. Βέβαια, να πάμε τώρα σε ένα